Κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι απευθυνόμαστε εκεί όπου πρέπει και στον ίδιο τον κύριο Σπάνο και σε άλλους για να έχουμε μια επίσημη διαβεβαίωση, επιβεβαίωση ή διάψευση αυτού που μεταδόθηκε ήδη από αριθμό μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παραλαμβάνουμε λοιπόν ότι φαίνεται να έχει αποσύρει την υποψηφιότητα του κύριο Σπανός. Υπενθυμίζουμε ότι στις 3.30 είναι προγραμματισμένη σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Από την αρχή της εκπομπής είχαμε αναφέρει ότι αυτή η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής είναι πολύ σημαντική και λαμβάνονται αποφάσεις. Λοιπόν, έχουμε μεταδώσει, λοιπόν, έχουμε αναφέρει τι μεταδίδεται σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αναμένουμε πάντα είτε την επίσημη διαβεβαίωση είτε την επίσημη διάψευση. Επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Σπανό και με άλλους. Έχουμε επικοινωνήσει με αριθμό ατόμων μέχρι στιγμής και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε μέχρι να υπάρξει επίσημο ξεκαθάρισμα του τι ακριβώς συμβαίνει με την συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με βάση μια συζήτηση που έγινε στην Βουλή τις τελευταίες μέρες, φαίνεται ότι τα δάνεια από τον φορέα ισότιμης κατανομής βαρών θα επιβαρύνουν λιγότερο σε επίπεδο επιτοκίου τους δανειολήπτες. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι θα παίρνουν δάνεια από τον φορέα δεν θα πληρώνουν 2 αλλά 1,5, αν σωστά θυμούμαστε τα ποσοστά, της 100 ως επιτόκιο, και εκείνο το μισό θα υπάρξει μετακίνησή τους σε άλλες πλάτες. Να καλωσορίσουμε εδώ τον κύριο Πούρο, πρόεδρο του φορέα. Καλώς ήρθατε, κύριε Πούρο. Yes. Και την κυρία Ευσταθίου, γραμματέα, γενική γραμματέα ή διευθύντρια, κυρία Αναπληρώτρια διευθύντρια. Αναπληρώτρια διευθύντρια, κυρία Ευσταθίου, του ιδίου φορέα. Να ξεκινήσουμε, κύριε Πούρο, μαζί σας είναι όπως τα είπαμε καταρχάς. Όπως τα είπαμε, ναι. Από 2 πάει στο 1,5 και... Θα να σας πω. Δύο από τα σχέδια που λειτουργούν στον κεντρικό φορέα ισότιμης κατανομής βαρών είναι η επιδότηση επιτοκίου για επαγγελματικά δάνεια και για στεγαστικά δάνεια. Επιδοτούμε αυτά τα δάνεια, ναι, με ποσοστό 3,5%. Αλλά έχει και την υποχρέωση ο δανειολήπτης να πληρώνει 2%. Επομένως, κάθε δάνειο το οποίο είναι πάνω από 2%, εμείς το επιδοτούμε μέχρι 3,5%. Mm. Τώρα έχουμε επιδοτήσει ακόμα 0,5% και η υποχρέωση του δανειολήπτη είναι μέχρι 1,5%. Με αυτό θα ευεργετηθούν 2.700 φοιτητές και ισχύει από 1η του 2018 και το ετήσιο κόστος περίπου είναι 890.000 με 1 εκατομμύριο. Ναι. Μπορεί να μας πει κάποιος γιατί το έκαμε μισό και όχι έναν. Ναι. Βάλαμε μισό της εκατό. Πράγματι, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, κομματικές θα λέγαμε κυρίως. Ξέρετε κάτι, προσπαθούμε να πηγαίνουμε με σταθερά βήματα, ναι, και να μην κάνουμε ανοίγματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στην κατάσταση που βρέθηκε η πατρίδα μας, ναι, λόγω τρελών ανοιγμάτων. Είπαμε να κάνουμε 0,5%, να δούμε το 0,5% τι επιπτώσεις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές θα έχει, mm-hmm, και να δούμε στον επόμενο χρόνο αν το μισό μπορεί να γίνει 1% ή και περισσότερο. Mm-hmm. Πάντα βλέπουμε τα διαθέσιμα κονδύλια, ναι, και τι δυνατότητες έχουμε. Και πρέπει να υπολογίζουμε μέχρι το τελευταίο σεντ. Διότι τα λεφτά στον προπολογισμό είναι μετρημένα. Αυτά που λέτε, έχετε ήδη προαναγγείλει πόσοι θα ευεργετηθεί. 2.000. Είναι 2.700 αιτητές. Ναι, είναι οι υπάρχοντες, αυτοί που είχαν αιτηθεί. Αυτοί που υπάρχουν και αυτοί που θα υπάρξουν. Οι 2.700, ναι, από το 2013 που εγκριθήκαν τα δανεία τους. Μάλιστα. Και μέχρι σήμερα θα αλλάξουν αυτό. Θα παίρνουν περισσότερη επιδότηση επιτοκίου. Μάλιστα. Θα πληρώνουν λιγότερον τόκο. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, η διαφορά σε ένα δάνειο των 130.000 για 20 χρόνια, ναι, το όφελος του δανειολήπτη είναι γύρω σε 7.122 ευρώ. Mm-hmm. Έχουμε κάνει αρκετά σενάρια, η υπηρεσία μας τα έχει επεξεργαστεί, καταλήξαμε στο 0,5% και να προχωρήσουμε σιγά σιγά να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ενώ στα σπουδαστικά είχαμε περισσότερη δυνατότητα, ναι, και από έναν 75 πήραμε το επιτόκιο στο 1 και στα επαγγελματικά το ίδιο. Α, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Είχαμε μεγαλύτερη δυνατότητα, γι' αυτό το κάναμε. Καλώς, κύριε Ευσταθίου, θα έρθουμε σε ένα λεπτό κοντά σας, αλλά επειδή άρχισαν οι τηλεφωνικές γραμμές να χτυπούν, να ακούσουμε τον κύριο Νίκο, παρακαλώ, διότι δεν θα προλάβουμε και πολύ. Κύριε Νίκο, δώστε μας ένα δεύτερο λεπτό να υπενθυμίσουμε στους.
Γεια σας κύριε Νίκο μου. Ένα δευτερόλεπτο να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι είμαστε κυρίες και κύριοι πάντοτε συνδεδεμένοι και με τη Θεσσαλονίκη μόλις υπάρξουν δηλώσεις από πλευράς των τριών ηγετών Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδος. Θα συνδεθούμε σε απευθείας μετάδοση να παρακολουθήσουμε και την κοινή διακήρυξη και τις δηλώσεις των ηγετών. Ναι κύριε Νίκο, σας ακούμε. Παρακαλώ. Όταν είμαστε κόσμοι, δεν συμβαίνει μεταξύ. Μια χαρά είναι. Ναι, νομίζω είναι προφανής η απάντηση. Εδώ έχουμε το φορέα που αφορά τους πρόσφυγες, αλλά δεν πειράζει. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πούρο για να μας πει. Οι αιτητές των κεντρικών φορέων μπορεί να είναι όλα τα άτομα τα οποία είναι ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας. Ναι. Είτε από κληρονομιά είτε όχι. Δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρόσφυγας. Ξέρετε, ναι. Ο κεντρικός φορέας δημιουργήθηκε όχι για κοινωνικές παροχές. Ο κεντρικός φορέας δημιουργήθηκε για να καλύψει μερικώς την δανειοξυπηρετική δυνατότητα, ναι, του πρόσφυγα, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης κατεχόμενης περιουσίας και δεν έχει χάσει. Πρόσφυγα ή μη πρόσφυγα. Ή μη πρόσφυγα του ιδιοκτήτη κατεχόμενης περιουσίας. Την οποία έχει απολέσει λόγω απώλειας της περιουσίας του. Μάλιστα. Κύριε Αυσταθίου, ερώτηση από τηλεθεατή για το αν υπάρχουν σπουδαστικά δανεία. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό και δώστε μας και τα υπόλοιπα ως δυνατότητες που προσφέρει ο φορέας. Υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για σπουδαστικά δάνεια και καλούμε τους αιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσέλθουν για να κάνουν αιτήσεις. Δεχόμαστε τώρα αιτήσεις που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 17-18. Και επίσης κάτι άλλο που θα ήταν καλό να αναφέρουμε είναι ότι όσοι είναι ήδη εγκριμένοι αιτητές για σπουδαστικά δάνεια και δεν έχουν αποταθεί ακόμη για να πάρουν τη δόση που αφορά το ακαδημαϊκό έτος 16-17, ναι, το περιθώριο λήγει στις 31 Ιουλίου και καλό θα ήταν να προσέλθουν να αποσύρουν το ποσό που αφορά το ακαδημαϊκό έτος που μόλις τελειώνει. 31 Ιουλίου. Ναι. Ναι. Να μας πείτε παρακαλώ έτσι εντάχει όλες τις δυνατότητες σε επίπεδο κεφαλαίων που προσφέρει ο φορέας, δηλαδή είναι τα στεγαστικά και άλλα. Είναι στεγαστικά, είναι επαγγελματικά. Έχουμε τα δάνεια τα επαγγελματικά για νέους επιστήμονες, για τα οποία παραχωρούμε ποσό μέχρι 25.000 ευρώ. Ναι. Είναι τα φοιτητικά, για τα οποία καλύπτουμε έξοδα διαβίωσης και δίδακτρα όπου υπάρχουν είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και ιατροφαρμακευτικά δάνεια. Άρα έχουμε αυτές τις 5 κατηγορίες και για όλα αυτά απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει κατοικία, να υπάρχει περιουσία στα κατεχόμενα, είτε αυτή ο ιδιοκτήτης είναι πρόσφυγας είτε δεν είναι πρόσφυγας. Ναι, είναι απαραίτητη Μάλιστα. προϋπόθεση. Πάμε στον επόμενο μας ακροατή παρακαλώ. Ναι. Ναι κύριε Νίκο. Χαίρετε, Νίκος Ελευθερίου. Ναι, κύριε Ελευθερίου. Κύριε Κόρα, απευθύνομαι σε σένα, διότι είμαι πρόσφυγας από την Γκρίνια, από την Βασίλια. Δεν έχω πάρει με τη λέξη την Κυπριακή κρεμμυδόφυλλο. Τίποτα. Το λοιπόν, εγώ επανειλημμένως προσπάθησα για δάνεια οτιδήποτε. Ναι. Πάντα μας απορρίψαν με την πρώτη λέξη. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε ένα δάνειο είτε οικιστικό είτε για την δουλειά την οποία ο γιος μου πρέπει να αρχίσει να μπει στην δουλειά την οποία διαχειρίζομαι. Ναι, επιτρέψτε να ρωτήσουμε εμείς. Δεν έχω πάρει τίποτα. Ναι, έχετε περιουσία στα κατεχόμενα κύριε Νίκο. Βεβαίως, στη Βασίλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα απαντήσετε κύριε Μπούρο. Πάτε μια σημείωση όμως, ναι, παρακαλώ. Να ακούσουμε και τον κύριο Μιλωνά και μετά. Κύριε Μιλωνά, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπούρο. Εγώ έβαλα περιουσία στα κατεχόμενα στον Άγιον Αμβρόσιο πριν το 2013. Με εγκρίναν πιο παλιά, επιχορήγηση είναι επί το κύριο με 3,5%. Ναι. Τώρα βλέπουμε τους νέους κανονισμούς είναι 2%. Εμείς που πληρώνουμε τόσα χρόνια, ας πούμε, για να ξοφτίσουμε ένα διαμέρισμα με 3,5% στον οργανισμό χρηματοδοτήσεως, τι γίνεται με εμάς, ας πούμε. Πόσο ήταν το επιτόκιο του. Δεν το θέλω να ρωτήσω. Ναι, ρωτάω ο κύριος Πούρος πόσο ήταν το επιτόκιο το δικό σας. Πόσο ήταν το μπουτέ. Ήταν μπορεί να ήταν και 7,5%. Μάλιστα.
Καλώ, ακούστε την απάντηση, κύριε Μιλωνά. Ο φορέα έγκρινε με εδώ κάπου και κατάσταση. Κάθε χρόνο εμπάζει μου ο φορέα, α πούμε, των οργανισμών, ναι, έναν ποσό με 3,5%. Ναι. Τώρα βλέπω ότι είναι 2%. Εμεί που πληρώνουμε, που δεν έκοψαμε δόση πίσω, για μα έρεσε κάποια, α πούμε, βασίλεια το 2% που το 3,5% που πληρώνουμε. Ακούστε την απάντηση, κύριε Μιλωνά. Ναι, κύριε Μπούρο. Εμείς επιδοτούμε μέχρι 3,5%. Ναι. Εάν το δάνειο του ήταν 7%, η επιδότηση εμείς πλάζουμε από το Ταμείο του Κράτους 3,5% κάθε χρόνο και δίνουμε επιδότηση του τόπου. Και του μέλλον τα άλλα 3,5%. Εάν το επιτόκιο του ήταν 4%, θα πλήρωνε μισό. Εάν ήταν 3,5%, θα πλήρωνε 0. Δηλαδή έχει άτομα της κατηγορίας τότε που πληρώνουν 0 επιτόκιο. Από το 2013 και μετά μπήκε το 2%. Και όσον αφορά τον πρώτο ακροατή, μπορεί να επικοινωνήσει με το 22, ναι, 468, 350, ναι, είτε 22, 468, 358, είναι η κυρία Μακρύ, και θα επισκεφτεί το γραφείο της να τον ενημερώσει πλήρως για ποια σχέδια είναι δικαιούχος και οτιδήποτε βοήθεια θέλει θα την έχει. Μας. Έχουμε ειδικό γραφείο που εξυπηρετεί όλα τα άτομα. Έχουμε ένα άλλο τηλεθεατή ο οποίος λέει το εξής. Για τους πρόσφυγες οι οποίοι είχαν κάποια περιουσία, εντάξει, για εκείνους που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, δηλαδή ούτε περιουσία είχαν, έγιναν και πρόσφυγες, δεν υπάρχει τίποτα. Σας είπα, η ίδρυση του Κεντρικού Φορέα ήταν για να αντισταθμίσει κάπως, ναι, την απώλεια της προπολεμικής φερεγγιόιδας. Mm-hmm. Ένας ο οποίος ήρθε πρόσφυγας το 1974 και δεν είχε περιουσία, mm-hmm, σημαίνει ότι ήταν η προπολεμική φερεγγιόιδα του μηδέν, όσον αφορά τα χτήματα βέβαια. Ναι. Μπορεί να είχε άλλα πράγματα. Επομένως δεν μπήκε μέσα στους κανονισμούς του Κεντρικού Φορέα. Mm-hmm. Έχει πάρει άλλες βοήθειες, τις οποίες άλλα άτομα μπορεί να μην έχουν πάρει. Δηλαδή μπορεί να έχει χάσει ένας μη πρόσφυγα. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος διορισμένος στη Λάρνακα, ναι, να μην θεωρείται πρόσφυγας, να μην έχει πάρει καμία βοήθεια και ήταν ιδιοκτήτης περιουσίας 2 εκατομμυρίων. Δεν έχει πάρει βοήθεια. Mm-hmm. Ενώ ο άλλος ο οποίος ενοικίαζε σπίτι στην Αμόχωστο έχει πάρει βοήθεια. Mm-hmm. Και σπίτια και οτιδήποτε άλλη βοήθεια. Mm-hmm. Υπάρχει τούτη αδικία. Mm-hmm. Αυτή είναι η αδικία που ήρθαμε κάπως να. Πάμε στον κύριο Χαμπή, παρακαλώ. Ναι, κύριε Χαμπή. Γεια σας. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι το οποίο δεν έχω καταλάβει. Ναι. Από ό,τι άκουσα, δάνεια δίδονται μόνο σε όσους έχουν περιουσία στα κατεχόμενα. Σωστά, σωστά έχετε ακούσει. Το ερώτημα μου είναι, οι άνθρωποι οι πρόσφυγες οι οποίοι δεν είχαν περιουσία στα κατεχόμενα, υποθέτω θα είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη από βοήθεια. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Υπάρχει κάποιος άλλος οργανισμός που τους βοηθά? Ή απλώς τους έχουμε ξεχάσει? Μάλιστα, μόλις το εγείραμε το ζήτημα, αλλά δεν πειράζει, το θέτετε κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ, θα ακούσετε την απάντηση σε λίγο. Ο κύριος Μιχαηλίδης είναι στη γραμμή? Όχι, δεν είναι. Ναι, κύριε Πούρο, είναι το ίδιο θέμα. Για τους πρόσφυγες οι οποίοι δεν είχαν περιουσία, εφαρμόζεται η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται για όλους τους πρόσφυγες. Mm. Που εφαρμόζεται μέσω της μέρημνας. Έχουν πάρει βοήθειες, έχουν πάρει ακριβώς ό,τι δικαιούνται όλοι οι πρόσφυγες. Ναι, και επιπλέον αυτοί που είχαν ιδιοκτησία δικαιούνται και τα υπόλοιπα. Δικαιούνται ως αντιστάθμιμα της χαμένης τους φερεγγιόιδας. Μάλιστα. Είναι ο κύριος Μιχαηλίδης, τώρα μου έχετε πει. Ναι, ναι, κύριε Μιχαηλίδη. Γεια σας. Γεια σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Καλά να είστε. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι έχω ένα χωράφι το οποίο βρίσκεται σε απροσπέραστη περιοχή. Έτσι λέει ο τίτλος ιδιοκτησία. Δηλαδή, βρίσκονται τα Ηνωμένα Έθνη εκεί και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, αυτό το χωράφι μπορώ να το βάλω ως εκκήθη για δάνειο του παιδιού μου. Και η δεύτερη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι να μας εξηγείτε λίγο καλύτερα σχετικά με το θέμα των δανείων για κατοικία. Διαφέρομαι για κατοικία για το παιδί που να αγοράσει κατοικία. Λοιπόν, τώρα αυτό το ανάμεση με το ίδιο που είπετε δεν το έχω καταλάβει. Μπορείτε να μας εξηγείτε τι εννοείται, σαν εγώ τώρα πω σε μια τράπεζα, κάνω δανεισμό και πάρω ένα δάνειο νερός μου, μπορεί πόσο κατηγορείται από το φορέα? Μάλιστα. Και αν γίνεται να πω αυτό το χωράφι είναι υποθήκη για αυτό το σκοπό. Καλώς. Δεν ξέρω, κυρία Σταθία, θέλετε να απαντήσετε εσείς την συγκεκριμένη ερώτηση.
από τη στιγμή που η περιουσία που έχει είναι απροσπέλαστη, καλύπτεται από τους κανονισμούς του κεντρικού φορέα. Άρα σημαίνει είναι δικαιούχος. Τώρα, όσον αφορά το δάνειο για στέγαση... Είναι δικαιούχος. Είναι δικαιούχος. Μάλιστα. Ναι. Οι κανονισμοί προνοούν για προσπέλαστη ή κατεχόμενη περιουσία. Μάλιστα. Όσον αφορά το δάνειο για στέγαση, μπορεί να αποταθεί σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, θα συνάψει ένα δάνειο στεγαστικό, το οποίο ο κεντρικός φορέας θα το επιδοτήσει, νοουμένου ότι πληρεί όλα τα κριτήρια, θα το επιδοτήσει. Αν, για παράδειγμα, το επιτόκιο που θα συνάψει, που θα φέρει το δάνειο, θα είναι 3%, τότε θα πληρώνει ο ίδιος 1,5% και το υπόλοιπο 1,5% θα του το πληρώνει ο κεντρικός φορέας. Πολύ καλά. Ο κύριος Χαραλάμπους. Κύριε Χαραλάμπους. Μάλιστα. Ο Μάριος ο Χαραλάμπους ομιλεί. Μάλιστα. Να δώσω συγχαρητήρια σε εσάς και στον γιατρό τον Πούρον εκεί και στην Αυλωδή διευθύντρια του. Αλλά έχουμε πληροφορίες ότι οι περισσότεροι που παίρνουν δάνεια από τον φορέα, και τούτα το ξέρει ο γιατρός ο Πούρος, ότι δεν πληρώνουν. Δηλαδή πάσουν στον φορέα και παίρνουν δάνεια ανεξέλεκτα και κατά τη γνώμη μου πρέπει να τους βάλουν στις δικλείδες, πολύ καλές δικλείδες, διότι χάνει το κράτος, χάνουμε και εμείς. Και ένα δεύτερο πρέπει να σκεφτούν και τις μη πρόσφυγες. Διότι έχει και μη πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν από τον ίδιο μοίρα και δεν έχουν ούτε φορέα ούτε τίποτε για να πιάσουν δάνειο για τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Καλώς, αυτό κύριε... το πράγμα είναι να το ξέρουν, να βάλουν δικλείδες ώστε να πληρώνουν. Όχι να, επειδή είναι ο φορέας, ας πούμε, να πάρουμε δάνειο και εντάξει. Πρέπει να βάλουν... Έχετε ακουστεί, κύριε Χαραλάμπους, το έχετε πει ήδη. Να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας, παρακαλώ. Κύριε Ανδρέα, μας ακούτε? Ο κύριος Ανδρέας, αν μας ακούει, παρακαλώ. Ναι, κύριε Ανδρέα. Δεν μας ακούει. Α, τώρα μας ακούτε, ωραία. Εγώ είμαι πρόσφυγα, μάλλον εκτοπισμένος από τα κατεχόμενα. Δεν είμαι πρόσφυγας, διότι το 1974 κατηγούσα στο εξωτερικό. Ναι. Τώρα είμαι συνταξιούχος και διερωτώ με αν δικαιούμαι δάνειο στεγαστικό, διότι τώρα πληρώνω ενίκιο για την κατηγορία που μένουμε. Και ήθελα να ξέρω αν οι συνταξιούχοι δικαιούνται να πάρουν δάνειο από τον φορέα κατανομής του τώρα. Ναι, απλώς να ρωτήσω προς διευκρίνηση, υπάρχει περιουσία στα κατεχόμενα? Μάλιστα, ναι. Υπάρχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα, ακούσατε την απάντηση. Ναι, κύριε... εγώ να πω για τα άτομα τα οποία λέει ότι έχει καθυστερήσει. Πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπε για μας, τον κύριο. Πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις στα σπουδαστικά δάνεια είναι 18% μόνο και γίνεται τεράστια προσπάθεια και η μεγάλη πλειοψηφία τώρα που ξεπερνά κάπως ο κόσμος την τεράστια οικονομική κρίση που έμπληξε τον τόπο μας, με αξιοπρέπεια να έρχονται και τα πληρώνουν. 18% ας ρωτήσουν χρηματοπιστωτικά άλλα ιδρύματα πόσα είναι οι άλλοι που δεν πληρώνουν. Μάλιστα. Είναι πάνω από 35-40%. Και για τον κύριο Ανδρέα, συνταξιούχος αλλά με περιουσία, εκτοπισμένος. Συνταξιούχος με περιουσία μπορεί να, αν είναι μέσα, αν είναι δικαιούχον άτομο, δικαιούται να κάνει, φταίνει να μένει αν υπερβαίνει την ηλικία των 75 χρόνων. Αλλά για να επιδοτήσουμε στεγαστικό δάνειο, πρέπει πρώτα να κάνει δάνειο από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να το δώσουμε, επιδοτήσουμε εμείς το επιτόκιο του. Λοιπόν, ακούσουμε και την κυρία Μαρία. Ναι, κυρία Μαρία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κοιτάξτε, να δείτε, σκέφτονται και κάνουν παράπονο ότι οι πρόσφυγες παίρνουν λεφτά και οι μη πρόσφυγες δεν παίρνουν. Εγώ δεν έχουμε να έρθουν να τους δώσω την περιουσία μου που έχω στο κοκκό, να μου έχουν την περιουσία του τσίνη. Και να κάτσω να μην είμαι πρόσφυγα. Καλά και το έφορο να πω τίποτε. Ήταν σε έχουμε τα παιδιά μας εμάς και χρωστούν τα μανοκέφαλας. Πώς θα ξεχρεώσουν? Να πουλήσουμε τα κατεχόμενα, τα περιουσία μας για στην ΚΕΙ, η κυβέρνηση για μας όχι λεπτά να τα πληρώσουμε. Πάς. Δηλαδή να κάτσουν φυλακή, είναι μας τα παιδιά μας. Ναι, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούμε και κλείνουμε με την κυρία Ευσταθίου. Επί του συγκεκριμένου, αν θέλετε να πείτε κάτι και οτιδήποτε άλλο, κατά τη γνώμη σας, θα χρήσιμο να λεχτεί, κυρία Ευσταθίου, και θα έρθουμε μετά κοντά σας, κύριε Πούρο, για να κλείσετε εσείς. Επί του συγκεκριμένου, εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Διαμαρτυρία ήταν περισσότερο παρά διαμαρτυρία. Μπορώ να πω ήταν παράπονο περισσότερο παρά διαμαρτυρία. Ναι.
Ναι, το παράπονο. Ναι, όσον αφορά τα σχέδια μας, όπως ανάφερα και πριν, υπάρχουν τα διαθέσιμα κεφάλαια. Mm-hmm. Καλούμε τους αιτητές να προσέλθουν, να υποβάλουν αιτήσεις. Mm-hmm. Και όσον αφορά την τελευταία απόφαση για μείωση του ποσοστού επιβάρυνσης στα στεγαστικά δάνεια, θα είμαστε σε θέση να το εφαρμόσουμε το συντομότερο. Πρέπει όμως να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στους κανονισμούς μας, οι οποίες τροποποιήσεις θα εγκριθούν, θα περάσουν από τη Γενική Εισαγγελία και έτσι ελπίζουμε ότι θα προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για να εφαρμοστεί το συντομότερο. Κύριε Αστάθη, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούρο, ότι κρίνετε εσείς ότι πρέπει να εγώ θα ήθελα να τελειώνω, να σας ευχαριστήσω ξανά που μας καλέσετε, μας δίνετε λόγο. Εγώ θέλω να πω σε όλον τον προσφυγικό κόσμο ότι μπορεί μεν λόγω της γραφειοκρατίας που μας στήσει τη δημόσια υπηρεσία να πηγαίνουμε με αργά βήματα, αλλά να είναι σίγουροι ότι δεν σταματούμε ποτέ. Και όταν ένας άνθρωπος μπορεί να πηγαίνει με αργά βήματα, αλλά δεν σταματά, τότε θα πετύχει. Και ο οργανισμός μας εκατόρθωσε και θέλουμε να τον βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να είναι το πραγματικό στήριγμα του προσφυγικού κόσμου. Δεν έχει άλλο στήριγμα σήμερα ο προσφυγικός κόσμος και πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι δάνεια που χορηγούμε. Επομένως δεν είναι βοήθειες. Mm-hmm. Τα πληρώνει με το αίμα του ο πρόσφυγας πάλι τα λεφτά. Δεν είναι δώρο από κανένα. Κύριε Υπουργό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είμαστε καλά. Κύριε Σεγγέη, ήταν ο επικεφαλής του φορέα ισοτιμής κατανομής Βαρών και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ιδίου φορέα. Λοιπόν, είναι